του Χριστού και πάλι θα διαβάσουμε τη σελίδα 1088. Σελίδα 1088 είναι από την Αποκάλυψη, το βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου, γάμα κεφάλαιο, τρία κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Σελίς 1088, γάμα 7. Και προς τον άγγελο της Εφιλαδελφία Εκκλησίας γράψον ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλεί και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου. Ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύρα νεογμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξα το λόγο μου και δεν ειρνήθη το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμη τους εκ της συναγωγής σου σατανά ή την εσλέγουσή αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή εφύλαξα στον λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως κράτη εκείνο το οποίο έχεις δια να μην λάβει μηδί στον στέφανό σου ως της νικά. Θέλω καμία αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Ώστε σε οτίον ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τα εκκλησίας. Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των λαοδικαίων γράψων ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτις ο και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός είστε ζεστός μέλλον να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχουν χρήαν ουδενώσει και δεν εξέβρισε ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύωσε να αγοράσει παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ πυρός να και η μάτια λευκά δια να ενδυθείς για να μην φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου και χρήσουν τους οφθαλμούς σου με κολούριον δια να εγώ σου αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γενού λοιπόν, ζηλωτή και μετανόησον. Ιδού ίστα με ει την θύραν και κρούω, διότι, συγγνώμη, και κρούω, εάν τη ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προ αυτόν και θέλω διπνήσει με τα αυτού και αυτό με τεμού. Ω τη νικά θέλω δώσει αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώ και εγώ ενίκησα και κάθισα με το του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Πώς της έχει οτίο να σ' ακούσει, ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Αμήν. Εκκλησία είναι αυτό το σύνολο των ανθρώπων που καθώς είναι γεγραμμένο σε αγάπησα με αγάπη στην και σε ήλκησα με έλεος, τον οποίον έναν έναν ο ίδιος ο Θεός, όπως κάποτε το Δαβίδ, έναν έναν αφού τον προγνώρισε, δηλαδή τον γνωρίζει, μας γνωρίζει, σε γνωρίζει, προκαταβολής κόσμου, πριν να γίνει ο κόσμος, Αφού προγνώρισε ότι όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου στην προσωπική σου ζωή, νέος, μεγαλύτερος, γέροντας και ο Θεός δώσει λίγο φως στη ζωή σου, εσύ θα τρέξεις προς αυτό και θα το εκζητήσεις. Όταν θα ακούσεις ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο αληθινός Θεός και αν τον επικαλεστείς θα σε σώσει και θα αλλάξει τα πάντα και θα κάνεις τη ζωή σου νέα τα πάντα προγνώρισε ο Θεός ότι θα πεις να δοκιμάσω. Προγνώρισε ο Θεός ότι θα ελπίσεις και με την ελπίδα όλοι σωθήκαμε γιατί η ελπίστο Κύριο δεν κατεσχύνει καλεστήκαμε το όνομα του Χριστού και έναν έναν ο Θεός όχι άνθρωπος ο ίδιος ο Θεός επισκέπτεται έναν έναν όλους τους ανθρώπους τους δείχνει το φως με έναν τρόπο, με κάποιο τρόπο ή θα στρέψουνε και θα φύγουν. Γιατί. Γιατί το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι προτίμησαν το σκότος αντί του φωτός, γιατί τα έργα τους είναι πονηρά και αγάπησαν το σκοτάδι. Στο σκοτάδι δεν φαίνονται τα πονηρά έργα των ανθρώπων. Ο άνθρωπος όμως που ταλαιπωρείται ίσως από τα πονηρά έργα τα δικά του ή των άλλων και θέλει να φύγει από αυτόν τον κόσμο, από αυτή την ταλαιπωρία, όταν δει λίγο φως, τρέχει. Και όταν πλησιάσει το φως που του Θεού, εκεί γνωρίζει το φως το αληθινό. Και έτσι δημιουργείται η Εκκλησία από το σύνολο των ανθρώπων, που ο Θεός αναγεννάει δια της Αναστάσεως του Χριστού η ελπίδα ζωντανή περί της αιωνίου ζωής, αποκαλύπτει δεύτερον ο Πατέρας Θεός τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον λέγοντας αυτό είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων αυτό είναι ο Κύριος σου και ο Θεός σου και όταν ο άνθρωπος πλησιάσει φοβερό το έργο του Θεού πλησιάσει τον Ιησούν Χριστόν δια της πίστεως ο Χριστός τον προσθέτει στην Εκκλησία και τι είναι η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Κεφαλή ο ίδιος ο Χριστός. Μέλη του σώματος του Χριστού όλοι οι πιστοί. Και δύναμη της Εκκλησίας, ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας. Και ιδιαιτέρως καλύπτεται από την παρουσία του Πατέρα Θεού που εκχέει την αγάπη Του μέσα στην Εκκλησία, μέσα στις καρδιές όλων μας. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Σε μία τέτοια Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού αποστέλλεται δια του Ιησού Χριστού προς τον άγγελο της Εκκλησίας, προς τον ποιμένα και προς όλη την Εκκλησία και προς τον κάθε έναν ξεχωριστά από μας, Λέγοντας, «Εγώ είμαι», λέει ο Κύριος, ο Άγιος, ο αληθινά Άγιος και ο μόνος Άγιος. Δεν υπάρχει άλλος Άγιος εκτός εμού. Εγώ είμαι ο Άγιος, εγώ είμαι ο αληθινός, δεν είμαι ψεύτικος, εγώ είμαι ο αληθινός Θεός, δεν είμαι είδωλο, δεν είμαι φαντασία ανθρώπου, είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εγώ είμαι ο αληθινός και εγώ είμαι που έχω την απόλυτη εξουσία γιατί σε μέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, εγώ έχω την απόλυτη εξουσία έχοντας το κλειδίον να ανοίγω και να μην, κανείς δεν μπορεί να κλείνει, αλλά και να κλείνω και κανείς δεν μπορεί να ανοίγει. Εγώ έχω την εξουσία της ευλογίας. Από μένα προέρχεται η ευλογία στη ζωή των ανθρώπων. Εγώ είμαι ο ευλογών. Θυμηθείτε τι είπε ο Δαβίδ, το Πνεύμα το Άγιο. Κύριε, σπλαχνίσου μας για να μας ευλογήσεις. Απευθύνεται λοιπόν σε αυτή την εκκλησία ο Κύριος αποκαλύπτοντας τον εαυτό του. Αλλά όμως αυτή η Εκκλησία έχει μικρά δύναμη. Είναι σε απόλυτη αδυναμία. Δεν ξέρει τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σε απόλυτη αδυναμία, όπως πολλές φορές έχουμε βρεθεί όλοι μας. Τώρα, το μυστικό είναι πώς θα κάνω το Χριστό να με σπλαχνιστεί. Αυτό είναι το μήνυμα, αδερφοί. Μόνο αν με σπλαχνιστεί ο Χριστός θα με ευλογήσει. Πώς θα κάνω τον Ιησού Χριστό να με σπλαχνιστεί. Βεβαίως έχει πλάχνα, Αλλά έλα που δεν σπλαχνίζεται όλους τους ανθρώπους. Πώς θα κάνω στη ζωή μου τον Χριστό να με σπλαχνίζεται για να με ευλογήσει να με σπλαχνιστεί για να έρθει η ευλογία του μόνου Άγιου αληθινού Θεού με την απόλυτη εξουσία στον ουρανό και στη γη να έρθει η ευλογία, τι θα πει η ευλογία να πει λόγο να πει λόγο αγαθό και ο λόγος ο αγαθός του Χριστού γίνεται να πει λόγο θεραπεύτητη θα θεραπευτώ να πει λόγο ευλογημένος να είμαι ευλογημένος, να πει πλο, λόγο, ελεύθερος, να με ελευθερώσει από όλα τα δεσμά, τα πάθη και τις, και τις α, επιθυμίες. Να πει λόγο, γίνε καρποφόρος και γίνε τία για τη σωτηρία της οικογένειάς σου. Δύο πράγματα προσευχόταν ο Δαβίδ σπλαχνήσου μας και ευλόγησέ μας για να έχουμε καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει. Σπλαχνήσου μας και ευλόγησέ μας ώστε όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν τον Ιησού Χριστόν και ο Πατέρας Θεός να τους αναγεννήσει. Τι να κάνω μέσα στη μεγάλη μου αδυναμία. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου, με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα με τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα στη ζωή μου. Παντού ό,τι και να κάνω δεν μου βγαίνει. Είμαι αδύναμος άνθρωπος. Οι άνθρωποι έχουν μία λύση. Δεν μπορώ. Αυτό αυτοκτονώ. Ο Θεός έχει μία ωραία λύση. Δεν μπορείς αυτό δεν μπορεί τίποτα, πήγαινε στον Χριστό. Αλληλούια. Αυτός μπορεί τα πάντα. Πήγαινε στον Χριστό. Σε απόλυτη αδυναμία. Σπλαχνίσουμε. Τι να κάνω για να με σπλαχνιστεί. Και ποιος θα μου το φανερώσει. Να γονατίσω, να τον νικετεύσω οι άνθρωποι βλαστημάνε, κετεύουνε, πηγαίνουν πρόσφορα, πηγαίνουν λαμπάδες, να τους πλαχνιστεί ο Θεός, αλλά δεν είναι αυτό το μυστικό. Τι να κάνω για να με σπλαχνιστεί και να με ευλογήσει στην απόλυτη αδυναμία μου. Αυτό μας λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Φύλαξε το λόγο μου και μην αρνείσαι το όνομά μου. Γι' αυτό απευθυνόμενο στον ποιμένα, στην Εκκλησία, στου αδελφού τη Εκκλησία, έχει μικρά δύναμη. Αλλά φύλαξε το λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Τι σημαίνει φύλαξε το λόγο μου, Τι σημαίνει δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Φυλάω το λόγο του Θεού. Είναι όταν θα έρθει το δίλημα στη ζωή μου, τι να κάνω, μη κάνει κατά τη σοφία τη σκέψη σου. Αλλά κάνε υποτεταγμένος και υπακούον το Λόγο του Θεού. Κάνε αυτό που σε προτρέπει ο Θεός. Αυτό που σε διατάζει ο Λόγος του Θεού. Αυτό κάνε. Και έτσι αποδεικνύεται ότι αγαπάς τον Χριστό. Και ο Θεός εις τους αγαπώντας Αυτόν κάνει μεγαλία στη ζωή τους. Τους αποκαλύπτει. Τα πάντα. Όσα μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπων δεν ανέβησαν, ο Θεός αποκαλύπτει σε κάθε έναν που αγαπάει τον Χριστό. Αποκαλύπτει τους αγαπώντας τον Χριστό. Δεν είναι να σ' αγαπάω. Βεβαίως θα του το λέμε. Αλλά η αγάπη πρέπει να αποδεικνύεται. Δεν αγαπάω τη γυναίκα μου και την αρχίζω στις φαλιάρε. Δεν αγαπάω τη γυναίκα μου και δεν της κάνω τίποτα. Δεν αγαπάω τα παιδιά μου και αδιαφορώ. Αλλά αγαπάω όχι με λόγια, με έργο και με αλήθεια. Με έργο πίστεως και με αλήθεια με βάση το Λόγο του Θεού. Εφύλαξα στο Λόγο μου. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Για να επιβεβαιώσει αυτό. Ταύτα, το λόγο του Θεού μελέτα, η μένε και θα είναι φανερή η προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους. Και επιπλέον πρόσεχε τον εαυτό σου, μην ξεφεύγεις από το λόγο του Θεού. Πρόσεχε τη διδασκαλία, μην απομακρύνεσαι και τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς. Και κάθε ένας από εμά έχει πολλούς ακούοντες. Ποιος θα μου δώσει την εξουσία τη ευλογία του Θεού, μόνο ο Χριστός. Τι πρέπει να κάνω για να με σπλαχνιστεί. Να πάρω απόφαση να περπατάω σύμφωνα με το Λόγο Του. Πρώτον. Και δεύτερον, ποτέ να μην αρνηθώ το όνομά του. Πότε ο άνθρωπο αρνείται το όνομά του, όταν φοβάται, όταν δηλιάζει, όταν ονειδίζεται. Γιατί όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώ θα διωχθούν. Χαρισμένο είναι σε εμά όχι μόνο να απολαμβάνουμε τη σωτηρία μα δια του Ισού Χριστού, αλλά και να πάσχομαι δια του Ισού Χριστού. Δύο πράγματα. Εγώ το λέω με μία φράση, μη φοβού μόνο πίστευε. Μη φοβού να ομολογείς το όνομα του Χριστού. Πίστευε στα λόγια του Χριστού και υποτάξου σε Αυτόν. Και ο Θεός θα είναι μαζί σου. Αν και έχεις μικρά δύναμη λοιπόν φοβάσαι. Επειδή εφύλαξα το λόγο μου και δεν αρνήθηκε το όνομά μου, εγώ έθεσα, δέδοκα λέει το κείμενο, σου έδωσα θύρα ανεωγμένη μπροστά σου, θύρα ευλογίας, θύρα διεξόδου σε όλα τα διέξοδά σου. Όλα όσα δεν μπορείς, σου δώσα μια πόρτα να περνάς και να είναι τα πάντα ανοιχτά και ελεύθερα στη ζωή σου. Αδερφοί, αγαπητοί, αυτά ο Θεός θα κάνει. Εμείς το πιστεύουμε. Γιατί, εάν το πιστεύεις, ο Θεός θα το κάνει. Εάν δεν το πιστεύεις, δεν μπορεί ο Θεός να το κάνει. Εγώ θέλω, πιστεύω στη ζωή μου να θέσει μπροστά μου ο Χριστός θύρα νεογμένη. Να μην έχω αδιέξοδα και να μην έχω και πλάνες μία. Και όταν μπήκα στην εκκλησία χωρίς να ξέρω αυτό, αυτό είχα ζητήσει. Κύριε κλείνε μου όλες τις πόρτες και σε μία ανοιχτή τη δική σου. Αυτό λέει ο Θεός θα σου κλείνει όλες τις πόρτες ώστε να περπατάς με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μόνο σε αυτή την πόρτα που έχει ανοίξει αυτός που ανοίγει και κανείς δεν κλείνει. Και δεν είναι μόνο ότι έθεσε μια τέτοια πόρτα ευλογίας αλλά δεν μπορεί και κανείς να την κλείσει. Ο διάβολος τρίζει τα δόντια του, θέλει να κλείσει την πόρτα της ευλογίας όπως κάνει και στον κόσμο. Και πώς την κλείνει, με το σκοτάδι, δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Ο Χριστός δίνει πόρτα νεογμένη και φως για να τη βλέπεις. Γιατί, γιατί σε σπλαχνίστηκε και γιατί σε σπλαχνίζεται. Επειδή πήρε μια απόφαση να φυλάς το λόγο του και να μην αρνείς το όνομά του. Τόσο εύκολο και πιο εύκολο δεν γίνεται. Ξέρετε γιατί είναι εύκολο. Γιατί θα κάνει χάρη ο Θεός. Βοήθησέ με Κύριε να φυλάω το λόγο σου και να μην αρνούμε το όνομά σου και ο Χριστός θα το κάνει. Γιατί, γιατί μου λέει ετείτε και θέλει να σας δοθεί. Και εγώ τι αιτούμε, εμείς τι αιτούμε θα σήμερα. Κύριε Ιησού Χριστέ, θέσε μπροστά μας θύρα νεογμένη και βόηθα μας ανάποδα. Βόηθα μας Κύριε Ιησού Χριστέ να φυλάτουμε το λόγο σου και να μην αρνούμε θα το όνομά σου για να θέσεις μπροστά μας πάντοτε τη δική σου πόρτα ανοιχμένη διάπλατα. Καταλαβαίνετε αδερφοί τι σημαίνει στη ζωή σου να υπάρχει θύρα νεογμένη παρακυρίου. Που την ανοίγει αυτός και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Και που δεν σου επιτρέπει να πλανηθείς γιατί είναι μόνο μία. Και πίσω από αυτό είναι το φως το αληθινό και που δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο να την περάσεις. Έλα σου λέει ο Χριστός. Έλα να περπατήσουμε μαζί από εδώ και στο εξή. Αλληλούια. Το πιστεύεις. Αδερφοί, είναι θαυμαστό αυτό που κάνει ο Θεός. Να το πιστέψουμε αδέρφια μου για να το απολαμβάνουμε. Και αν το πιστεύουμε να το ζητήσουμε. Και αν το ζητήσουμε θα μας το χαρίσει εξάπαντος. Και τώρα αρχίζει η ευλογία του Θεού. Ιδού εγώ θέλω κάμι του έκτη συναγωγή συναγωγής του σατανά που λένε ότι είναι χριστιανοί και δεν είναι και ψεύδονται. Τι θα τους κάνω, θα τους ρίξω κεραυνούς, θα τους στείλω στην κόλαση, όχι, θα τους σώσω. Θα σε κάνω σκεύος εκλογής μου η ανθρώπων. Στη ζωή σου θα δοξάζομαι και στη ζωή σου θα με δοξάζεις και θα ζεις μέσα στη δόξα μου. Νέα τα πάντα, άλλα πράγματα. Πράγματα που αυτή ανθρώπου δεν έχει ακούσει, μάτι ανθρώπου δεν έχει δει, σε καρδιά ανθρώπων δεν έχουν ανέβει. Αλλά ο Θεός τα προετοίμασε και τα χαρίζει σε αυτούς που τον αγαπάνε και αποδεικνύεται τον αγαπάνε γιατί φυλάνε το λόγο του και δεν αρνούνται το όνομά του. Αυτή είναι η ζωή εξουσίας, δόξης, ευλογίας. Και τώρα βρήκε εύρον δηλαδή τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, για να που θα κάνει πάντα τα θελήματά μου. Βρήκα εσένα, αδερφή, αδερφέ, βρήκα εσένα την οικογένειά σου την εκκλησία μας, την εκκλησία Του. Βρήκα, θα μεταμορφώσω εσένα σε Απόστολο Χριστού. Τι θυμεί σημαίνει αυτό, όπως λέει ο Χριστός ο Πατέρας μου με έστειλε σε σένα, έτσι και εγώ στέλνω εσένα στους άλλους. Απεσταλμένος του Χριστού, δεν μιλάω για διακονία. Μακάρι να δώσει και θα δώσει ο Χριστός διακονίες. Αλλά μιλάω για ανθρώπους απλούς, ταπεινούς, ήσυχους, φρόνιμους, τους οποίους ο Χριστός θέλει να χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Για το έργο Του, γιατί θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Και ποιου και αυτού έχει συναγωγή του σατανά. Που λένε ψέματα ότι είναι χριστιανοί, δεν είναι. Γιατί λατρεύουν είδωλα, λατρεύουν ψέματα, λατρεύουν ανθρώπινες παραδόσεις. Παραβλέπουν το Άγιο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και αυτούς θα τους σώσω. Πώς θα τους σώσω. Θα κάνω αυτούς να έλθουν μέσα στην εκκλησία μου, να προσκυνήσουν εμένα μαζί με σένα. Θα τους βάλω δίπλα-δίπλα, με σένα να προσεύχονται, να δοξάζουν και θα γνωρίσουν ότι εγώ εσένα αγάπησα. Πώς θα το γνωρίσουν, γιατί θα δουν την αγάπη μου επάνω σου. Θα δουν το έλεος μου, το φως μου, τη δόξα μου, τη σωτηρία μου. Και όπως μεταμόρφωσε αυτόν, δι' αυτού θα μεταμορφώσει και εσένα. Και όπως θα μεταμορφώσει και εσένα, θα μεταμορφώσει και τον άλλον. Και επεκτείνεται η Βασιλεία του Θεού. Διαβάζω. Ασημνώσει η λαή Θεέ, ασημνώσει πάτε η λαή. Ας, οι λαοί. ας και ας αλλαλάξωση τα έθνη, γιατί εσύ θα κρίνεις τους λαούς εν ευθύτητη. Εσύ είσαι δίκαιος και θα κάνεις δικαιοσύνη, θα ελευθερώσεις, θα ευλογήσεις και τα έθνη θα τα οδηγήσεις. Αυτό κάνει ο Χριστός. Δικαιοσύνη στη ζωή σου και σε οδηγεί δάσκαλος και καθηγητής. Μην πείτε κανέναν δάσκαλο, ένα είναι ο δάσκαλός μας, ο Χριστός, λέει ο Χριστός. Μην πείτε κανέναν καθηγητή σας, ηγεμόνας σας, Καθοδηγητή σας, ένας είναι αυτός που θα σας οδηγεί, Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Επειδή λοιπόν φύλαξα, τώρα πάει πιο μεγάλη ευλογία. Φύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Τώρα, επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, κάτι πιο σοβαρό. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά μακροθυμεί τι για να έλθουμε όλοι με μετάνοια και να πάμε στον ουρανό. Και τι κάνει ο Θεός, μακροθυμεί. Δηλαδή περιμένει, συγχωρεί, αγαπάει, προσεύχεται, κάνει υπομονή με σένα. Κάνει ο Χριστός υπομονή με μένα. Τώρα ήρθε η σειρά μας να κάνουμε και εμείς υπομονή με τον άλλον. Με τους άλλους. Γιατί. Γιατί με την υπομονή του Χριστού σώθηκα εγώ. Με περίμενε 37 χρόνια ο Χριστός. Έκανε υπομονή. Άλλους έκανε υπομονή 60, 70, 80 χρόνια. Άλλους έκανε υπομονή 10, 15, 20 χρόνια. Προκαταβολησκός με ήξερε και με περίμενε. Μάθε να περιμένεις. Μάθε να υπομένεις. Μάθε να ταπεινώνεσαι. Μάθε να μακροθυμείς επειδή εφύλαξας τον λόγο της υπομονής μου, άκου τώρα την υπόσχεσή του. Και εμείς θα το δούμε και κάπως αλλιώς. Άκου την προϋπόθεση για να σε φυλάξει ο Κύριος εκ του πειρασμού, ο οποίος πρόκειται να έρθει πάνω σε όλη την οικουμένη για να δοκιμήσει τους κατοικούντας όλους επί της γης. Ποια είναι η προϋπόθεση να σε φυλάξει εκ του πειρασμού που είναι ο Αντίχριστος. Ποια είναι η προϋπόθεση για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας δηλαδή. Για να μας πλαχνιστεί ο Θεός και να μας παραλάβει. Σήμερα το, το, μήνυμα είναι θέλω να με σπλαχνίζει το Χριστός. Για να με ευλογήσει. Η μεγαλύτερη ευλογία είναι να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας για να με σπλαχνιστεί, πρέπει να κάνω υπομονή. Να υποφέρω και αυτόν και εκείνον και τον άλλον και τον έξω και τον μέσα και τον καλό και τον κακό και τον δύσκολο και τον εύκολο. Να υπομένω σε όλα για όλους υπέρ της σωτηρίας τους. Υπέρ της αιώνιας ζωής, υπέρ της δόξας του Θεού Πατρός προϋπόθεση αρπαγή της Εκκλησίας, προϋπόθεση της μεγίστης ευλογίας, όταν θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού, να μεταμορφωθώ και να συναντήσω τον Κύριο μου με το νέο σώμα μου στις νεφέλες. Ποια είναι η προϋπόθεση να κάνω υπομονή με σένα και για σένα είναι να κάνεις υπομονή με μένα να υπομένουμε ο ένας τον άλλον. Και το λέει και πιο ωραία ο Λόγος του Θεού. Να υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη. Όχι μόνο να υπομένουμε, αλλά να υποφέρουμε και τους ανυπόφορους. Γιατί, γιατί θα του σώσει ο Χριστός. Γιατί θα του σώσει, γιατί το έχει υποσχεθεί. Εκ της καθαρότητας των χειρών θα σωθεί και ο μίαθος. Αυτή, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέλημα του Θεού, αυτό είναι και η υπόσχεση του Θεού, ότι στις έσχατες ημέρες θα γεμιστεί ο οίκος μου. Ποιοι δεν θα είναι μέσα. Οι πρώτοι που δεν δέχτηκαν την πρόσκληση. Οι πρώτοι, γιατί πολλοί πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Οι πρώτοι που δεν έκαναν υπομονή με μένα και με τους άλλους. Ενώ οι έσχατοι που αγαπάνε και κάνουν υπομονή με όλους γιατί είναι καινούργοι, μικροί, ασήμαντοι φυλάνε όμως το Λόγο του Θεού, δεν αρνούνται το όνομα του Χριστού και φιλάνε και το Λόγο της υπομονής, αυτοί θα εισέλθουν πρώτοι οι έσχατοι. Ο Θεός να μας φιλάει. Ο Θεός να μας φιλάει, αδέρφια μου αγαπημένα. Και το ολοκληρώνει. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μην λάβει μη δεις το στεφανό σου. Τι είναι αυτό που έχεις το Χριστό, αυτόν που σου έδωσε ο Πατέρας. Τι είναι αυτό που έχεις το Πνεύμα το Άγιο, αυτό που σου έδωσε ο Χριστός. Τι είναι αυτό που έχεις την Εκκλησία του Θεού. Τα αδέλφια σου, δεν τα βρήκα. Ο Θεός τα στείλε δίπλα μου. Αυτό που κάθεται δίπλα σου, δεν έψαξε να τον βρεις, δεν τον διάλεξες είναι διαλεκτός εκλεκτός του Θεού όπως και εσύ πρόσεξε μη χάσεις αυτό το οποίο έλαβες μη τσακωθείς μαζί του μη τον περιφρονείς μη τον κρίνεις μη τον κατακρίνεις μη τον σχολιάζεις μη τον κουτσομπολεύεις αλλά και αυτόν που είναι δίπλα στη δουλειά σου ο Θεός τον έδωσε αλλά και αυτόν που είναι δίπλα στην οικογένειά σου. Ο Θεός τον έδωσε. Πρόσεξε. Τον εμ... μου, φανέρωσέ μας το. Τον εμπιστεύτηκε ο Θεός σε σένα. Όπως ο Θεός εμπιστεύτηκε σε σένα, αδερφέ, τη γυναίκα σου, μία γυναίκα, όπως ο Θεός εμπιστεύτηκε σε σένα, αδερφή, τον άντρα σου, έναν άντρα, όπως ο Θεός, αδέρφια μου, εμπιστεύτηκε σε μας τα παιδιά μας, έτσι στον κάθε έναν από εμά ο Θεός εμπιστεύεται και έναν άνθρωπο. Εμπιστεύεται και άλλον άνθρωπο. Εμπιστεύεται το γείτονα, το συγγενή, το φίλο, το συνάδελφο. Τον εμπιστεύτηκε στα χέρια σου, μην τον σκανδαλίσεις. Όποιος σκανδαλίσει ένα των ελαχίστων, καλύτερα σε αυτόν να δεθεί ένας βράχος, να ρηφθεί στη θάλασσα παρά να εισέλθει στη γένα του πυρός λίγο να το πούμε έτσι πως μας το δείχνει ο Θεός, αδερφοί. Κοίταξε δίπλα σου, κοίταξε γύρω σου, κοίταξε στην οικογένειά σου, κοίταξε στη γειτονιά σου, κοίταξε στη δουλειά σου. Αυτούς που έχει βάλει δίπλα σου ο Θεός, εσένα τους εμπιστεύτηκε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα σε αυτούς, όπως και αυτούς που έχει βάλει δίπλα μου σε μένα, ο Χριστός σε μένα τους εμπιστεύτηκε. Εσύ μπορείς να κάνεις τίποτα. Και έχει ευθύνη και έχουμε ευθύνη. Θα μα ζητήσει λογαριασμό Θεός Θεό. Μου ζήτησε να σε σπλαχνιστώ και σε σπλαχνίστησκα. Μου ζήτησε να σε ευλογήσω και σε ευλόγησα. Πώ διαχειρίστηκε την ευλογία μου. Και α προσέξουμε τώρα λίγο αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την εκκλησία. Πώ διαχειρίστηκε την αδυναμία του και τη μετέτρεψε σε απόλυτη ευλογία με ταπείνωση, και με το να φυλάει το Λόγο του Θεού και να μην αρνείται το όνομα του Χριστού. Πώς διαχειρίζεσαι τη ζωή σου που ο Θεός έκανε χάρη και βρίσκεται στο φως. Πώς τη διαχειρίζεσαι. Κοίτα στο σκοτάδι. Φύλα το λόγο της υπομονής του Κυρίου. Μακροθυμείς, υπομένεις, προσεύχεσαι, αγαπάς. Συνεχίζεις να φυλάτεις το Λόγο του Θεού, να μην αρνείσαι το όνομα του Χριστού. Πώς διαχειρίζεσαι την ευλογία που μετέτρεψε τη μικρή σου δύναμη σε απόλυτη δύναμη Πνεύματος Αγίου. Πώς τη διαχειρίζεσαι. Πώς διαχειρίστηκες την αδυναμία σου με ταπείνωση και υπακοή. Πώς θα διαχειριστείς την ευλογία του Θεού με ταπείνωση και υπακοή. Μην πάψει να φυλά το λόγο του Θεού. Μην πάψει να αρνείσαι το όνομα του Χριστού. Α δούμε τώρα τον άλλον πειμένα τη λαοδικία. Τα αυτά λέγει ο Αμήν, ο αληθινό. Τα αυτά λέγει ο πιστό και αληθινό. Και η αρχή όλη τη κτήσεω. Σε με δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πάση τη κτήσεω. Πνευματική και υλική Σε κοιτάει, σε ξέρει, τον άλλον, εσένα, εμένα. Εξεύρω τα έργα σου. Δεν είσαι ζεστός πολύ, αλλά ούτε και κρύος. Χλιαρούλης είσαι. Καλά, τώρα πάμε και στην εκκλησία, ε, θα πούμε και μια προσευχούλα, ε, εντάξει. Χλιαρός είσαι. Και μάλιστα ομολογείς ότι είσαι πλούσιος, και δεν έχεις ανάγκη ουδενός, δηλαδή σε σπλαχνίστηκε κάποια στιγμή που εσύ το ζήτησες γιατί φύλαξες το λόγο του και δεν αρνήθηκε στο όνομά του, σε ευλόγησε, σε έκανε πλούσιο, σφόδρα, μέγα, ευλογημένο. Πώς διαχειρίζεσαι τώρα την ευλογία. Όταν ήσουν ζεστός, σε ευλόγησα. Τώρα, τώρα πάνε καλά τα πράγματα. Τώρα σε θεράπευσα, τώρα που σε αύξησα, τώρα που έσωσα τα παιδιά σου, τώρα, 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 τώρα που σε ύψωσα, πώς διαχειρίζεσαι την ευλογία. Κάποτε δεν είχες δουλειά, μου ζήτησες και σου δώσα. Κάποτε δεν είχες οικογένεια, μου ζήτησες και σου δώσα. Σε σπλαχνίστηκα, σε ευλόγησα. Κάποτε ήσουν μέσα στο σκοτάδι, μου ζήτησε και σε έφερα στο φως. Σε ευλόγησα. Πώς διαχειρίζεσαι την ευλογία χλιαρά θα σε ξεμέσω ξέρετε τα θα σε ξεμέσω. θα σε βγάλω με επώδυνο τρόπο μέσα από τα σπλάχνα μου που είναι το σώμα του Χριστού η Εκκλησία και πως τώρα θα διαχειριστώ το, το κίνδυνο αδερφοί αγαπητοί όλη η ζωή μας είναι μια διαχείριση των πνευματικών όλη η ζωή μας τον καιρό της αδυναμίας, της δόξης, της δυνάμεως, της ατυχίας, των νιάτων, των γεραμάτων. Πώς διαχειρίζεσαι τα γεράματά σου, πώς διαχειρίζεσαι τα νιάτα σου. Πώς διαχειρίζεσαι την επαγγελματική σου ζωή που έχεις, πώς διαχειρίζεσαι την ανεργία σου. Πώς τη διαχειρίζεσαι, με γκρίνια, με παράπονο ή με χαρά και τραγουδάκια πώς διαχειρίζεσαι, πώς μανουβράρεις, πώς εργάζεσαι το έργο που ο Θεός έκανε στη ζωή σου, την αποστολή που ο Θεός σου χάρισε, τους άλλους που σου έφερε δίπλα σου, πώς τους διαχειρίζεσαι, με γκρίνια, με ζήλια, με φθόνο, με φιλονικία, Αχριόν πράγμα, θα σε ξεμέσει, δεν γλιτώνεις. Πώς διαχειρίστηκες αυτόν που πλησίασε τον πέταξε έξω από την εκκλησία. Πώς διαχειρίζεσαι το ότι είσαι μέσα στην εκκλησία. Με το να σκανδαλίζεις. Θα σε πετάξει έξω με επώδυνο και ονειδισμένο, ονειδ, με όνειδος από τα σπλάχνα του. Πώς διαχειρίζεσαι, οικοδομής, ενισχύεις, παρηγορείς, στηρίζεις ή καταστρέφεις το έργο του Θεού. Πώς το διαχειρίζεσαι, φυλάς το Λόγο του Θεού ή όχι. Ομολογήσεις σου Χριστόν και τούτο σταυρωμένον ή κρύβεσαι. Πώς διαχειρίζεσαι το όνομα του Χριστού, πώς διαχειρίζεσαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, πώς διαχειρίζεσαι τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, κοίταξε τι έχεις δημιουργήσει, γκρεμίσματα ή οικοδομές. Και πώς θα διαχειριστείς τώρα την αποτυχία σου, μετά την ευλογία. Σε συμβουλεύω, εγώ Ιησούς Χριστός, να αγοράσει από μένα χρυσίων δεδοκιμασμένων εκπυρώς για να πλουτίσεις. Πήγαινε αγόρασε το Λόγο του Θεού. Μπε μέσα, μην γίνεσαι να ακροατής. Γίνε εκτέλεστης έργο, μελέτα. Όποιος εγκύψει και επιμείνει στο τέλειο νόμο της ελευθερίας, αυτό είναι εκτελεστής έργου. Ξεκίνα με το Λόγο του Θεού με σκοπό να τον φυλάτεις. Ξεκίνα το Λόγο του Θεού να μελετάς για να τον φυλάτεις. Γιατί τον εγκατέλειψες. Γιατί δεν διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν ψάχνεις μέσα στο Λόγο του Θεού να δεις τι θέλει ο Θεός να κάνεις. Πρώτον, σε συμβουλεύω να αγοράσει χρυσίων δεδοκιμασμένων που του Θεού. Και δεύτερον, η μάτια λευκά. Αγιασμό. Αλλά ο αγιασμό δεν έρχεται αν δεν έρθει η ειρήνη μετά πάντων. Ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, άνευ οποίου κανεί δεν θα δει το Θεό. Που είσαι με όλου. Είμαι μερικού, είμαι έναν. Πώς θα έχεις αγιασμό. Αφού τσακώνεσαι αφού θυμώνεις, αφού αγριεύεις, αφού δεν φυλάς το λόγο της υπομονής του Κυρίου. Πώς θα σε σπλαχνιστεί για να σε ευλογήσει ο Θεός. Πήγαινε αγόρασε το λόγο του Θεού. Πήγαινε αγόρασε η μάτια λευκά για να ενδυθείς, γιατί αλλιώς θα φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητάς σου. Και ήδη αρχίζει να φαίνεται. Εάν σήμερα δεν μετανοήσουμε. Γι' αυτό μετανόησε. Αγόρασε στα μάτια σου κολύριο να καθαρίσει το βλέμμα σου. Γιατί ο ποιος έχει βλέμμα οφθαλμό πονηρό, όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Όταν πονηρεύεσαι, όταν υποψιάζεσαι, όταν όλο το σώμα σου είναι σκοτεινό. Πάρε κολύριον να καθαρίσει το βλέμμα σου να γίνει αγαθό, ώστε να γίνει όλο το σώμα σου φωτεινό. Χωρίς πονηριές, χωρίς εξυπνάδες, χωρίς πολλά λόγια. Αλλά με αγάπη, με έργο και αλήθεια. Και δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σου, το έργο της πίστεώς σου και τον κόπο της αγάπης σου. Μη στενοχωριέσαι που σε ελέγχω. Εγώ ελέγχω αυτούς που αγαπάω και μαστιγώνω τους ιούς στους οποίους παραδέχομαι. Μη στενοχωριέσαι που σε ελέγχω να χαίρεσαι. Που σε ελέγχει ο Χριστός. Χαίρομαι που μας ελέγχει ο Χριστός. Γιατί αποδεικνύεται ότι μας αγαπάει. Αλλά πώς φαίνεται ότι χαίρομαι. Εγώ δεν βλέπω ότι χαίρεσαι εσύ. Εγώ βλέπω αν χαίρομαι εγώ. Βλέπω την καρδιά μου. Κύριε, χαίρομαι που με ελέγχει. Πες το, αδερφέ μου. Πες και κάτι πιο εύκολο. Κάνε να χαίρομαι όταν με ελέγχει, Κύριε. Κάνε να μην θυμώνει η καρδιά μου όταν ακούω τον έλεγχό σου, Κύριε. Κάνε να μην αγανακτώ όταν με ελέγχεις. Καλύτερος είναι ο έλεγχο από οποιαδήποτε κολακία που θα σε πάει στην κόλαση, στη γέννα του πυρός. Εγώ αυτούς που αγαπώ τους ελέγχω. Και πρόσεξε, τώρα στέκομαι έξω από την πόρτα της καρδιάς σου και χτυπάω. Τα -κ -τα -κ -τα. Όποιος μου ακούσει πρώτον, μου ανοίξει την πόρτα. Δεύτερον, τότε εγώ θα εισέλθω μέσα στην καρδιά του και μέσα στην καρδιά του θα θέσω το θρόνο μου. Και εκεί θα τρώω μαζί σου και εσύ θα τρως μαζί μου από το μάνα του ουράνιο, από το λόγο του Θεού. Θα μας δίνει ο Θεός και θα τρώμε και οι δυο. Καθώς εγώ θα εργάζομαι για σένα και εσύ θα εργάζεσαι για μένα. Καθώς εγώ θα προπορεύουμε και εσύ θα με ακολουθεί. Καθώς εγώ θα σε διατάζω και εσύ θα υπακούς. Αμήν, αδερφοί. Τώρα είναι ο καιρό ευπρόσδεκτο, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και την αδυναμία μας και τη δύναμή μας. Να διαχειριζόμαστε φυλάτοντας το Λόγο του Θεού. Μη αρνούμενοι το όνομα του Χριστού και ιδιαιτέρως φυλάτοντας το Λόγο της υπομονής του Θεού με όλους τους ανθρώπους γύρω μας που είναι η προπόθεση του να λάβω μέρο στην απόλυτη ευλογία τη αρπαγή τη Εκκλησία. Συγχώρεσαι, αδερφέ. Μακροθύμησαι, αδερφέ. Ξέχασε, αδερφέ. Προσευχήσου, αδερφέ. Μετανόησε, αδερφέ μου. Αμήν.